Γεια σας τσακάλια. Είναι ένας τύπος και τον έχει καλέσει η κοπέλα του για καφέ στη γειτονιά της και μετά θα πάνε για δείπνο και ίσως μείνουν Σαββατοκύριακο μαζί με τους δικούς της. Όπως περπατάει ο τύπος στη γειτονιά, βλέπει ένα φαρμακείο, μπαίνει μέσα, πάει στο φαρμακοποιό, του λέει «Φίλε, να μου δώσεις ένα προφυλακτικό». Του λέει ο φαρμακοποιός «Οκ». Αλλά ένα του λέει, ναι, ένα του λέει, γιατί πρέπει να πάω, θα πάω το βράδυ για δείπνο με την κοπέλα μου στο σπίτι της, με τους δικούς της και θα μείνω και εκεί το βράδυ, οπότε πρέπει να είμαι προετοιμασμένος για πάνε ενδεχόμενο, οπότε δεν ξέρεις. Ωραία, του λέει ο άλλος, του το δίνει, φαρμακοποιός, το πληρώνει, φεύγει. Με το που βγαίνει έξω, σκέφτεται κάτι, ξαναγυρίζει. Να σας πω, του λέει, μου δίνετε άλλο ένα. Του λέει άλλο ένα. Ναι, γιατί είναι και η αδερφή της που, ξέρω εγώ, είναι λίγο και μήπως χρειαστεί. Δώστε μου άλλο ένα. Γιατί στο σπίτι της θα μείνω, ξέρω εγώ, τι μπορεί να γίνει. Οκ, λέει ο φαρμακοποιός, του δίνει άλλο ένα. Φεύγοντας λοιπόν, βγαίνει από την πόρτα, ξαναγυρίζει μέσα γιατί κάτι σκέφτηκε. Να σου πω, του λέει του φαρμακοποιού, μου δίνεις και ένα τρίτο. Του λέει και τρίτο. Ένα τρίτο προφυλακτικό, του λέει, γιατί και η μάνα της την πρώτη φορά που με είχε δει με γλυκοκοίταγε, του λέει. Καλά, λέει ο φαρμακοποιός, πάρε και ένα τρίτο, οκ, καλή επιτυχία. Τον χαιρετάει και φεύγει, τον πληρώνει και φεύγει. Πάει στην κοπέλα του, πίνουν τον καφέ και το βράδυ πηγαίνουν στο σπίτι για το δείπνο. Το δείπνο ήταν έτοιμο, πάνε κατευθείαν στο τραπέζι και εκεί που κάθεται ο τύπος αρχίζει και κάνει το σταυρό του. Το κάνει τον επαναλαμβάνει και τον επαναλαμβάνει και τον επαναλαμβάνει συνεχόμενα, ώσπου η κοπέλα του γυρίζει και του λέει «Ρε Σιγιάννη, εντάξει, πολλές φορές κάνεις το σταυρό σου», του λέει, «γιατί δεν μου είχες πει ότι είσαι τόσο πολύ με τη θρησκεία και με την προσευχή». Γυρίζει ο Γιάννης και της λέει «Και εσύ δεν μου είχες πει ότι ο φαρμακοποιός της γειτονιάς είναι πατέρας σου». Σας αγαπώ, like και εγγραφή.